φάση που δεν μπορέσουμε ποτέ ούτε να κοιτάξουμε τις οικογένειές μας, θα παρατήσουμε τα χωράφια και τα φίλια. Με τον τρόπο αυτό που κάνουν είναι να διαλύσουν τους μικρούς καλλιεργητές. 20 και 30 στρέμματα χωράφια είναι οι περισσότεροι που έχουν δώσει πλειοψηφία στον νομό. Δεν έχουμε ούτε 1000 ούτε 2000. Και δεν είμαστε επιχειρηματίες. Είμαστε αγρότες. Και αγρότες, και αυτό που κάνουμε το κάνουμε με μεράκι. Ποιοι είστε μαζεμένοι, Νίκο, πες μας σήμερα, ποιοι είστε μαζεμένοι εδώ. Σήμερα εδώ είναι όλοι οι σύλλογοι, Αλεξάνδρεια, Βέρεια, την Αθία όλοι. Από Πέλα έχουμε εκπροσώπους και από Φλόρινα είναι μια εκπροσώπηση. Θέλουμε όλοι να βοηθήσουμε για αυτό το λόγο που είναι για μας απαραίτητο. Δεν είπαμε σε κανένα φορά σε κανένα ότι δεν θέλουμε να βοηθούμε. Να βοηθούμε ένα μέτρο έτσι, ώστε να μπορούμε να βιώσουμε. Δεν μπορούμε να μας χωρίσουν τα παιδιά μας και τις γυναίκες μας. Να πηγαίνει τώρα μόνο για να σκεφτείτε. Δελτίο παροχή στη γυναίκα. Δελτίο παροχή, δηλαδή να κόβω απόδειξη στο παιδί μου, στην κόρη μου, στη γυναίκα μου. Δηλαδή είναι απαράδεκτο αυτό. Όπως τα είπαμε και πέρσι. Όπως αυτό είχαμε πει και πέρσι. Τα είχαμε πει και πέρσι. Και στη Βουλή και εδώ. Εγώ θέλω πρώτα να ξέρω το εξής. Εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η πολιτική την οποία ασκεί η Τρόικα και εκτελεί η κυβέρνηση, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ο σκοπός έχει να διαλύσει την πρωτογενή παραγωγή. Δεν θέλουν να παράγει η Ελλάδα. Διότι αν θέλαν να παράγει η Ελλάδα, θα μπορούσαν χωρίς να δώσουν λεφτά, να δώσουν τέτοιου είδους διευκολύνσεις, ώστε να μειωθεί και το κόστος παραγωγής, το που χτυπήσαν πρώτο, το δωρεάν αγροτικό πετρέλαιο, δηλαδή το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, δεν κοστίζει το κράτος ούτε ένα ευρώ. Θα μπορούσαν να δώσουν αγροτικό πετρέλαιο αφορολόγητο για να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Εκεί που θα μειωνόταν. Αντί να κάνουν αυτό, αυξάνονται το κόστος παραγωγής και ουσιαστικά τώρα πάνε στη φορολόγηση. Εγώ θα σου πω, πρόεδρε, ποια είναι ο σκοπός τους. Πέρα ότι φορολογούνται εκεί που είναι απαράδεκτο, την αγροτική. Βλέπετε ότι ο παραγωγός, εάν πάει στη λαϊκή, που λένε τώρα ότι θα του βάλουν φόρο σαν έναν έμπορος. Δεν του βάζουν δηλαδή το φόρο. Ποιο? Θέλουμε να ξέρετε. Τώρα θέλουμε να ξέρετε. Ακούστε, εάν είστε παραγωγός, εάν πάτε στη λαϊκή ως παραγωγός να πωλήσετε και τα 13%. Πρόεδρε, σήμερα. Τώρα θα το βάλει 26. Έχουμε μπει σε καινούργια καλλιεργητική περίοδο. Έχουμε η Μαθία, η Μαθία Πέλα Κατερίνη Φλόρινα εδώ και 7 μήνες που έχουμε προπληρώσει τις ασφαλιστικές μας φορές. Δεν έχουμε πάρει ούτε τις εκτιμήσεις και δεν έχουμε πάρει τα λεφτά μας. Μπήκαμε σε καινούργια καλλιεργητική περίοδο. Πέστε μας, τους λέμε συνέχεια, να μας βρουν μία τράπεζα, να πάμε να δανειστούμε. Σας είπε ο Θεοχάρης, να κάνουμε τις δουλειές μας. Δεν υπάρχει τράπεζα για να πάρουμε ένα καλλιεργητικό δάνειο να καλλιεργήσουμε. Είμαστε όλοι στον αέρα. Εάν μας περάσουν και αυτό το φορολογικό μέτρο, εμείς σβήσαμε. Εγώ πιστεύω. Ο Σουβλάρας είπε ότι δεν προσέχετε ακόμα στα σκουπίδια, λέει, για να φάτε. Άρα και μην παραπονιέστε. Αυτό. Μα αυτό είναι ο σκοπός του. Εντάξει, δεν θα τους περάσει. Εδώ δεν μιλάμε για λάθος. Εμείς εδώ είμαστε το 30% του ελληνικού λαού. Δεν θα τους περάσει. Και προσέξτε, δεν είστε μόνο το 30. Εάν δεν παράγει η Ελλάδα, αν δεν παράγετε εσείς, δεν θα μπορεί να μείνει ούτε ο πολίτης ο κύριος στο μεγάλο αστικό κέντρο. Ακριβώς. Και ο νέος διατροφικός κώδικας που φέρνουν και όλα αυτά. Να γνωρίζετε ότι σε όλη την Ελλάδα μέσω της πρωτοβουλίας, από αγρότες οι οποίοι είναι ψηφισμένοι, οι εκπρόσωποι που είναι ψηφισμένοι από αγρότες, θέλουμε να μας βοηθήσετε να κάνουμε ένα όργανο έτσι ώστε να έχουμε όλοι μαζί μια φωνή για να μπορούμε για τα δίκαια αιτήματά μας να μπορούμε να τα λέμε. Ήταν με τον πρόεδρο. Αυτά τα θέματα έχουμε δεσμευτεί για να υπάρχει και μια ανασυγκρότηση στο αγροτικό τομέα σε επίπεδο οργάνωσης και σε επίπεδο παραγωγής και χρηματοδότηση και κυρίως το στήριξη της πρωτογενής παραγωγής. Αυτό είναι το βασικό. Εμείς είμαστε εδώ σήμερα και η κοινοβουλευτική ομάδα όλοι. Πέντε βουλευτές. Κάνει τον αγώνα που κάνει. Συνέχεια μας συμπαραστέκεται, συνέχεια είναι μπροστά. Είμαστε όλοι εδώ από την Ελλάδα. Οι βουλευτές είναι. Πύραγγιν και Μακρύ, έτσι, του Νότου Σομαριάς. Πύραγγιν από την Κοζάνη, Νότου Σομαριάς από την Ηράκλειο, Ξουλίδο, Θεσσαλονίκη. Είμαστε όλοι εδώ παρέα, ήρθαμε για εσάς. Είμαι τα ιατρίδα ακόμα για τα 12. Πάντα το ξέρουμε. Είμαστε δίπλα. Και ο Γιωβανόπουλος μας στηρίζει και μπροστά. Τα φωνάζουμε. Την Παρασκευή έχω ερώτηση. Έχω ερώτηση εγώ την Παρασκευή επίκαιρη. Μεθαύριο για το θέμα το αγροτικό. Ξέρετε ότι μέσα σε αυτή τη χρονιά τώρα το έβγια είναι όλα για κλείσιμο. Ακυρώσαμε 5 ευρώ κάθε μέρα το στέμα. Ακυρώσαμε όλες τις ερωτήσεις που είχαμε. Καταθέσαμε ερώτηση για τα αγροτικά την Παρασκευή.
θα απαντήσουν στη Βουλή. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι θα απαντήσουν. Το θέμα είναι ότι δεν καταλάβουν ότι αυτή η πολιτική θα σταματήσει την πρωτογενή παραγωγή. Θα σταματήσουν απέναντι όλων. Στη Βέρεια με όλους τους βουλευτές πάλι από την Κυπάρχη και την Μακεδονία για να μπορούσαμε να τους δώσουμε τα προηγουμένα και τα συνέχεια βραδίκαμε αυτά τα επιχειρήματα. Εμείς και πρώτα συνόμως το καταθέτουμε. Και όποιος θέλει ας υπογράψει. Τώρα έρχονται για να υπόσχονται παραμέλεια, δεν λέει τίποτα. Εμείς οι 17 βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων το υπογράφουμε, στο δίνουμε στα χέρια. Από τώρα. Και όποιος, από τώρα. Και όποιος έρχεται από εδώ, αντί να υπογράψει, υπογράφει. Από τα Μάλγαρα είναι ο άνθρωπος. Από τα Μάλγαρα, από τα Ρίσκα, από τα Μάλγαρα. Δεν λέει τίποτα, παραμύθια είναι. Ξέρεις τι λέει, την πρόταση νόμου, εμείς την υπογράφουμε. Όποιος έρχεται και υπόσχεται να βάζει την υπογραφή του από κάτω. Βγείτε φανερά στη λόγη. Όχι λόγη, τηλεόραση δεν μας φεξιάσει εδώ. Τα έχουμε πει και στη Βουλή αυτή. Στα μεγάλα κανάλια, τα μεγάλα κανάλια εκτελούν τις εντολές. Μας βγάλει τηλεόραση συντονά. Θα το ζητήσετε. Έχετε κάποια μέσα που μπορείτε να το ζητάμε. Το ζητάμε και από αυτά θα παίξουν. Τα έχουμε πει αυτά. Συνέχεια τα λέμε. Τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. Έλα την Παρασκευή να ακούσεις. Τα έχουμε πει αυτά. Άμα όμως είναι κολλημένος στη Νέα Δημοκρατία και στα παραμύθια που σου λένε δεν γίνεται. Αυτό είναι. Εμείς λέμε πρόταση νόμου διακομματική και να υπογράψουν όλοι. Είμαστε εδώ για να ξέρετε τι Έλληνες, η μισή σχεδόν κοινοβουλευτική ομάδα, για να συμπαρασταθούμε στους αγρότες, οι οποίοι δέχονται αυτή τη στιγμή πρωτοφανή επίθεση από την Τρόικα και από την κυβέρνηση. Από πέρσι, πάλι εδώ, σε αυτό εδώ το μπλόκο, ζητήσαμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ένα άμεσο μέτρο το οποίο δεν έχει κόστος οικονομικό με την έννοια της εκταμίευσης. Δηλαδή αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Είναι ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να απογορεύσει καμία τρόικα και κανένας ελεκτής. Αντί να γίνει αυτό, αντί δηλαδή να δώσουν αφορολόγητο πετρέλαιο και να μειώσουν το κόστος παραγωγής, βλέπουμε αυτή τη στιγμή να γίνει μια φορολογική επιδρομή στους αγρότες. Μια φορολογική επιδρομή που έχει σκοπό την εξαφάνιση της πρωτογενούς παραγωγής. Η Ελλάδα, πέραν της οικονομικής κρίσης, περνάει μια ανθρωπιστική κρίση. Το να σταματήσει να καλλιεργεί τη γη, το να σταματήσουμε να έχουμε προϊόντα, σημαίνει ο θάνατος του έθνους. Ο πληθυσμός μειώνεται κατά 300.000 από το 2001 μέχρι το 2011. Η Ελλάδα θα αντισταθεί στα μπλόκα, θα αντισταθεί στις πόλεις, θα αντισταθεί στην περιφέρεια, απέναντι στη νέα τάξη πραγμάτων που θέλει να μην παράγει προϊόντα αγροτικά η χώρα και να μετατραπούν οι Έλληνες σε υπαλλήλους των 250 ευρώ και συνταξιούχους των 200 ευρώ. Δεν θα γίνουμε γυροκομείο της Γερμανίας. Να το πάρουν χαμπάρι. Θα ενωθούν οι Έλληνες ανεξάρτητα πολιτικών, ανεξάρτητα πολιτικών θέσεων. Και ανεξάρτητοι Έλληνες. Καλούμε το σύνολο των βουλευτών που βρίσκονται στο Κοινοβούλιο να εγκαταλείψουν την Τρόικα
και τους εντολοδόγους της Τρόικας που είναι κυβερνώντες και να συνυπογράψουμε όλοι μαζί. Εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε καμία κομματική ή κανένα κομματικό ένσημο. Η πρόταση νόμου που λέει πρώτα αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες τώρα. Επαναφορά της αγροτικής τράπεζας για χρηματοδοτήσεις της πρωτογενούς παραγωγής και να σταματήσει η φοροπηθική πολιτική που έχει σκοπό να εξαφανιστεί η ελληνική περιφέρεια. Είμαστε δίπλα τους και θα είμαστε δίπλα τους σε όλες τις κινητοποιήσεις. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Παρασκευή. Καλημέρα σε όλους. Αυτοί που κυβερνούν είναι Έλληνες ή δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι Έλληνες. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Πάμε. Από κάτω από εδώ πέρα θα πάω. Καλά, και να είσαι καθένα.